Το σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, στην Αθήνα φυσικά, εκεί μιλάμε. Ξεκίνησε η έκθεση τροφίμων και ποτών από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα εγγένεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 5ης 3 Μαρτίου. Η έκθεση, να πούμε, ότι έχει το όνομα Μοναδικές Γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Διογέννη Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι παραγωγός, παρουσιαστής αλλά και δημοσιογράφος και συνάδελφος. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη σύνδεση από την έκθεση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από το κέντρο της Αθήνας, από το Σύνταγμα και φυσικά από το χώρο του μετρό. Βρισκόμαστε εδώ στην έκθεση Μοναδικές Γεύσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου θα λέγαμε αυτές τις δύο μέρες που ξεκίνησε χθες και σήμερα και συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή στις 9 ώρα το βράδυ. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται την έκθεση και θα λέγαμε πως είναι πέρα των προσδοκιών, μια και μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά και από κόσμο και από τους εκθέτες μας, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει να πούμε εδώ πως η έκθεση είναι στημένη στο χώρο του μετρό, που σημαίνει ότι ακριβώς στα 15 μέτρα το πολύ, έτσι, βγαίνοντας από το μετρό, είναι η έκθεση και γι' αυτόν τον λόγο κιόλας έχει και πάρα πολύ κίνηση. Καθημερινά από εδώ περνάνε περίπου στο 1 εκατομμύριο και πάνω από κόσμο που βγαίνει από το μετρό. Και έτσι είναι μια ευκαιρία καλή να έρθει κάποιο στην αίθουσα, να την επισκεφτεί, να δοκιμάσει δέσματα, να αγοράσει κιόλα άμα θέλει, αλλά και να δει τι προϊόντα βγάζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πολλά από τα προϊόντα αυτά μπορεί να τα βρει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Απίστευτες νοστιμιές, εγώ θα πω, και ξέρουμε πολύ καλά όποιο έχει ταξιδέψει τουλάχιστον βόρεια και έχει δοκιμάσει, έχει καταλάβει περίπου για το τι προϊόντα θα δει εκεί στην έκθεση. Θα ήθελα όμως να μας πείτε κι εσείς δύο προϊόντα, τρία, τέσσερα, πέντε έστω, τα οποία θα δει ο επισκέπτης εκεί, που είναι παραδοσιακά, που δηλαδή υπάρχουν μόνο εκεί. Κοιτάξτε, πολύ καλά προϊόντα αυτή τη στιγμή, μάλλον προϊόντα τα οποία πρέπει κάποιος να δοκιμάσει από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για να μην ξεχωρίσει κάποιον ομό. Είναι φυσικά ο καβουρμάς, ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα τα οποία βγαίνουν στην περιοχή τη δικιά μας. Είναι επίσης το μέλι από τις περιοχές της Θάσου αλλά και του Εύρου, όπως επίσης προϊόντα τα οποία έχουν κάνει σχέση με γλυκό αυτή τη στιγμή, μαρμελάδες και πολλά πολλά ακόμα. Φυσικά υπάρχει το πολύ γνωστό σε όλους μας, το οποίο έχει κάνει σχέση με ζυμαρικά, ο τραχανάς και πολλά πολλά τα οποία θα τα βρει εδώ στην έκθεση Μοναδικές Γεύσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που γίνεται στο μετρό. Ακριβώς. Αξίζει ο κόπος κάποιος να έρθει. Πραγματικά αξίζει να έρθει, γιατί θα δει νέες, θα δοκιμάσει αλλά και θα βρει νέες γεύσεις. Και μιλάμε για τρόφιμα αλλά και για ποτά, οπότε θα γευτεί και παραδοσιακά ποτά. Φαντάζομαι κρασιά από τον τόπο της Μακεδονίας και της Θράκης, που παράγονται εκεί από ντόπιους, δηλαδή νοπιούς, που και αυτό έτσι έχει και τη δική του ξεχωριστή. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή η περιοχή της Δράμας, αλλά και η περιοχή από Ξάνθη, βγάζουμε και τις καβάλες φυσικά, βγάζουμε τα καλύτερα κρασιά. Τα κρασιά αυτά είναι πολύ γνωστά, τα βρίσκετε φυσικά και εσείς στα σούπερ μάρκετ, αλλά όμως εδώ πέρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες οι ποικιλίες κρασιών που μπορεί κάποιος και να δοκιμάσει και να πάρει, αλλά εννοείται, και φυσικά και να δει, ώστε να πάρει από κάποιο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και για τα εγγένεια που πραγματοποιήθηκαν. Έχουμε και πλάνα από τα εγγένεια να τα βλέπουμε κιόλας με πλήθος κόσμου. Και να μας πείτε, να μας μεταφέρετε έτσι το κλίμα των εγγενείων. Στα εγγένεια βρέθηκαν πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πρόεδροι, δήμαρχοι, φυσικά οι πρόεδροι όλων των επιμελητηρίων και πολιτικός κόσμος. Θα έλεγα πως η προσέλκυση του κόσμου και του πολιτικού κόσμου, αλλά και γενικώς, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σταμάτησε πάρα πολύ κόσμο απ' έξω, φυσικά, μια και βρισκόμαστε σε κεντρικό σημείο. Και θα έλεγα πως ήταν ευχαριστημένοι, γιατί κάτι τέτοιο, οι ίδιοι δηλαδή οι εκθέτες, αλλά και οι πρόεδροι, δεν περιμένανε αυτόν τον αριθμό κόσμου οι οποίοι ήρθαν εδώ στην έκθεση. Τα εγγένεια στέφτηκαν με επιτυχία. Και όπως είναι λογικό και από ό,τι τελικά μάλλον θα γίνει, θα έχουμε και μια δεύτερη έκθεση η οποία θα γίνει, με άλλους 40 εκθέτες εδώ στο μετρό, γιατί είναι το μέρος τέτοιο όπου είναι πάρα πολύ κεντρικό και φυσικά προσελκύει πάρα πολύ κόσμο ώστε να δουν τις εκθέσεις αυτές. Δεν είναι δηλαδή κάπου εκτός Αθήνας σε κάποιο εκθεσιακό κέντρο ώστε να χρειαστεί να πάει κάποιος εκεί. Είναι στο κέντρο. Είναι ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι τα 6 επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Άκης, μέσω του συλλόγου του οργάνου, το Περιφερειακό δηλαδή Επιμελητηριακό Συμβούλιο, το οποίο διοργανώνουν όλοι μαζί την έκθεση τροφίμων και ποτών, με σκοπό να δώσουν ένα βήμα σε επιχειρήσεις και σε πολλούς ανθρώπους επιχειρηματίες να αναδείξουν τα προϊόντα τους. Γίνεται για πάρα πολύ καλό λόγο και καλό σκοπό και αυτά τα προϊόντα να τα μάθει όλος ο κόσμος. Γιατί στην Αθήνα δεν είναι μόνο οι Αθηναίοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί, μπορούν να περάσουν από την έκθεση, όπως είπαμε. Είναι σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, είναι στο μετρό του Συντάγματος. Άρα είναι μια πολύ ωραία στάση για όποιον περάσει να δοκιμάσει, να γευτεί, να αγοράσει. Είναι τέτοια έκθεση, έτσι. Δηλαδή μπορεί να τα κάνει όλα σε αυτή την έκθεση. Είναι μια έκθεση που είναι πέντε νομή, πέντε ημέρες που λέω εγώ. Είναι επίσης έξι επιμελητήρια και φυσικά όλες οι γεύσεις που θα δοκιμάσουν κιόλας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εδώ στο Σύνταγμα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες γεύσεις. Είναι αλήθεια, η έκθεση θα έχει διάρκεια να πούμε μέχρι και τις 13 Μαρτίου, έτσι. Μέχρι 13 Μαρτίου θα είστε εκεί. Θα γίνει μέχρι και την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα. Μάλιστα. Α, μέχρι Κυριακή, μέχρι Κυριακή βράδυ λοιπόν. 9 με 9 καθημερινά είσαστε εκεί. Ναι, 9 ναι. με 9. Οπότε όλη η μέρα εκεί, όποιος περάσει να κάνει μια στάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία σύνδεση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εγγένεια της έκθεσης τα είδαμε κιόλας, τροφίμων και ποτών. Είναι μια ωραία εμπειρία να τη ζήσετε κι εσείς.